και Παρασίτη θα βγάλει την σέντρα. Παπακώστα η κεφαλιά για τον Ράζο και η κεφαλιά από τον Ράζο και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Είναι το 1-0 για τη Λάρισα. Η Λάρισα ανοίγει το σκορ εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ και προηγείται το Αγίου Δημητρίου με 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Λάζαρικ μετά την κεφαλιά πάσα που δέχτηκε από τον Παπακώστα. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ. Η Λάρισα προηγείται το Αγίου Δημητρίου με 1-0 και οι πανηγυρισμοί από παίκτες και φιλάθλους δεν περιγράφονται. Τόγκοβιτς. Παλιά είναι για τον Παπακώστα. Αυτό θα βγάλει για τον Λάζαρεκ μέσα στην περιοχή. Ο Λάζαρεκ θα κρατήσει την μπάλα, θα κάνει το σουτ με το αριστερό και τελευταία στιγμή θα διώξει ο Γρηγορίου σε κόρνερ. Κόρνερ με τον Κοντοδήμο εκτελείται μέσα στην περιοχή και Παρίσι προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά και ο Μαλερίτσι θα διώξει πάνω στη γραμμή και σώζει την ομάδα του από μια βέβαιη παραβίαση. Κοντοδήμο σε δημάτια να εκτελέσει το φάουλ εκτελεί. Ο Μαλερίτσι με υπερένταση θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Το Δήμος βρέθηκε από την δεξιά πλευρά, θα βγάλει τη σέντρα με το δεξί του πόδι. Ο Κυπαρίστη ο σουτ και η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία του Αγίου Δημητρίου. Ροζάλες εκτελεί το φάουλ και Χαγιά θέλει να διώξει και παραλίγο να γίνει το λάθο, αλλά θα μπλοκάρει ο Νούζας και θα δώσει τη λύση για την ομάδα. Το Δήμος βγάλει την σέντρα για τον Κυπαρίστη που είναι στο δεύτερο κάρι, θα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι out. Σουλιώτης θα ξεφύγει πολύ ωραία. Σουλιώτης θα ξεφύγει και από δύο αμυντικούς, θα βγάλει την σέντρα. Ο Μίτσης μέσα στην περιοχή και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Είναι η ισοφάριση για τον Άγιο Δημήτριο ακριβώς στο 28ο λεπτό. Λάρισα Άγιος Δημήτριος 1-1 με τον γκολ του Μίτση που παγώνει το Αλκαζάρ. Η Λάρισα ισοφαρίζεται από τον Άγιο Δημήτριο. Κοντοδήμος εκτελεί το φάουλο. Μαλιαρίτζης θα διώξει με υπερένταση και Χαλιάς από κοντά θα διώξει ένα αμυντική. Στο 4ο λεπτό, στο 0-0 και το 1-0 για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα. Η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα στο 34ο λεπτό ανοίγει το σκορ κάνοντας το
1-0. Κάτι που πανηγυρίζουν έξαλλα οι παίκτες της θεσσαλονικιώτικης ομάδας. Η ολιγορία της άμυνας εκεί, τον Βυσσινή, επέτρεψε στην ομάδα του Αγροτικού Αστέρα στο 34 να ανοίξει το σκορ και να κάνει το 1-0. Ένα φάουλ δεξιά έξω από την μεγάλη περιοχή της ομάδας του Αγροτικού Αστέρα. Τσακμακίδης εκτελέσει το φάουλ για τη Λάρισα. Να δούμε ποιος θα πιάσει την κεφαλιά. Ο Λάζαρικ έπιασε λίγο την μπάλα. Ο Κατσάρας θα γυρίσει την μπάλα μέσα. Είναι ο Κοντοδήμος εκεί που θα γυρίσει και θα κάνει το 1-1 για τη Λάρισα. Αμέσως η απάντηση από την ΑΕΛ. Στο 35ο λεπτό ο Δημήτρης Κοντοδήμος, πιάνοντας ένα φοβερό σουτ, κάνει το 1-1 για την ΑΕΛ μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των φιλάθλων της Λάρισας. Δεν πρόλαβαν φιλάθλοι και παίκτες της ομάδας του Αγροτικού Αστέρα να πανηγυρίσουν τον γκολ που πέτυχαν πριν από ένα λεπτό ο Δημήτρης Κοντοδήμος μετά την εκτέλεση φάουλ του Τσακμακίδη. Και ενώ η μπάλα γύρισε, ακούμπησε το Λάζορικ, βγήκε η σέντρα του Κατσάρα και ο Κοντοδήμος με το γυριστό αυτό σουτ έκανε το 1-1. Στο 34. Θα εκτελεστεί τώρα το φάουλ για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα. Να βρισκόμαστε στο 40. Αλλά η μπάλα θα βγει πλάγι out. Κοντοδήμος είναι τώρα αριστερά για την ΑΕΛ. Κοντοδήμος βγάζει τη σέντρα. Αλλάζουν ωραία παίκτες της Λάρισας. Να δούμε ο Τσακμακίδης τι μπορεί να κάνει. Αν θα προλάβει την μπάλα πριν εκεί, θα γυρίσει την μπάλα. Έδειξαν με κεφαλιά η αμυντική του Αγροτικού Αστέρα. Κερδισμένος βγήκε από τις μονομαχίες ο Τσάτσος εκεί. Και Χαγιάς εκτελεί. Θεοδοσιάδης. Λάζορικ προσπάθησε να κερδίσει την κεφαλιά. Να δούμε ο Τσακμακίδης τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάνει το σουτ. Μπλόκαρε όμως με τη δεύτερη προσπάθεια ο Τσικμιζόγλου. Πολύ καλή προσπάθεια του Τσακμακίδη. Καλό το σουτ. Κλείνει το φάουλ. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Κοντοδήμο. Αλλά η μπάλα πέρασε μόλις πλάγια από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Τσικμιτζόγλου. Να δούμε την επίθεση αυτή της Λάζορικ. Αριστερά για τον Τσακμακίδη. Τσακμακίδης θα βγάλει τη σέντρα. Κεφαλιά, την μπάλα στο δοκάρι και το γκολ για τη Λάρισα. Το 1-2 στο 30 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Η ομάδα της ΑΕΛ καταφέρνει να βγει μπροστά στο σκορ με 1-2. Βλέπετε τους παίκτες της ΑΕΛ πώς πανηγυρίζουν κοντά στους Λαρισαίους φιλάθλους που έχουν ξεσηκωθεί όλοι και δικαίως βέβαια, αφού ήταν πολύ καλή όλη η επίθεση της Λάρισας. Είχε πολύ ωραία η ΑΕΛ που έβγαινε στις επιθέσεις με αρκετές ευκαιρίες για να γίνει τελικά το 1-2 στο 30 του δευτέρου ημιχρόνου. Είναι ο Σκιαντρόπουλος κοντά στην μπάλα και ο Μπαβαγιάννης, αν δεν κάνω λάθος. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει τελικά. Σκιαντρόπουλος αφήσει για τον Παπαγιάννη που θα εκτελέσει. Και μπλοκάρει ο Νούσιας με τη δεύτερη προσπάθεια το πολύ δυνατό σουτ του Παπαγιάννη. Εδώ στο κήπεδο του Ευόσμου λοιπόν, Αγροτικός Αστέρας ΑΕΛ 1-2. Και βλέπετε κάτι που θυμίζει μεγάλες ομάδες, οι παίκτες της ΑΕΛ μπροστά στους φιλάθλους τους. Εικόνες μεγάλης ομάδας λοιπόν, όπως είναι η Λάρισα βεβαίως. Λάζορικ εκτελεί το κόρνερ. Συρτά. Ο Καπρινιώτης ο σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα, είναι το 1-0 για την Λάρισα. Ο Καπρινιώτης στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Λάρισας ανοίγει το σκορ εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ και κάνει το Λάρισα Λύκους μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των 5.000 περίπου θεατών το 1-0. Λίγη στην επίθεση με τον Γεωργότη, βγάλει την σέντρα, η κεφαλιά από τον... Το φάουλ για τον Κοντοδήμο εκτελείται. Διώξει ο Πάτας. Το σούτ από τον Λάζαρο και Καλιάς από κοντά και η μπάλα στα δίκτυα. Λάρισα Ρόδος 1-0. Εκτελείται γρήγορα το φάουλο από τον Βασιλόπουλο για τον Κλοκίδη. Κλοκίδης φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα κάνει το σούτ και εντυπωσιακή απόκρουση από τον Λεκίδη που κρατάει το 1-0. Παρέσεις η παλιά είναι για τον Λάζαρο που δεν είναι σε θέση offside. Θα βγει ο Θέμελης, θα περάσει την μπάλα πάνω από τον Θέμελη. Μόνος του σε κενή αστεία θα πλασάρει και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Παρέσεις η παλιά είναι για τον Λάζαρο. Λάζαρο που έχει μπροστά του τον Γιόνοβιτς. Θέλει να ξεφύγει, θα ξεφύγει, αλλά κόβεται όμως με φάουλ πρώτου Θέμελη. Κοντοδήμος εκτελεί το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Η κεφαλιά από την κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το 3-0 για την Λάρισα. Η Λάρισα που προηγείται τη Ρόδου με 3-0 με τον γκολ του Νίκου Κεχαγιά, ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και κάνει
το Λάρισα Ρόδος 3-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς παικτών και φιλάθλων. Εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Μητράκα, η κεφαλιά από τον Πάτα και το μπλοκάρισμα από τον Λεκίδη που σώζει την ομάδα του από μια βέβαιη παραβίαση. Εκτελείται το φάουλ μέσα στην περιοχή. Μπράβο, ρε, θα βγει. Βάλα στο Βασιλόπουλο το σούτ και η απόκρουση από τον Λεκίδη και νέα προσπάθεια από τον Κεχαγιά που σώζει την ομάδα της Λάρισας. Ακριβώς στο...
Ξέρω με το είπες και ψέσαι το βράδυ. Thank you.
Λεκίδης όπου δεν είναι σταθερός offside. Τρέχει ο Θεοδωσιάδης και θα τον προλάβει. Πρώτο Λεκίδη θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Η παλιά από τον Βοζίλο για τον Κοντοδήμο. Ο Ζήλοφ και πάλι. Παλιά για τον Κυπαρίσι που θα ξεφύγει πολύ ωραία. Θα πιάσει το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 0-1 για την Λάρισα. Ακριβώς το 14ο λεπτό. Ο Θωμάς Κυπαρίσις με δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Κούτρα και κάνει τον Λάρισα Βέρεια 0-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς παικτών και 2.000 περίπου φιλάθλων που βρίσκονται εδώ στο εθνικό στάδιο της Βέρειας. Πάουλ για τον Ταλαναρή. Πάρει την κεφαλιά σου υπεθέρησε εκεί ο Παπαδόπουλος, θα πέσει ο Λεκίδης και με διπλή προσπάθεια πρώτου Ανδρούτσου να καταφέρει να μπλοκάρει την μπάλα. Η σέντρα από τον Κυπαρίσι, ο Καπρινιώτης θα πάρει την κεφαλιά. Παραθέσει τον Γρηγορίου που θα κερδίσει από τον Σκινά. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα παρά την προσπάθεια των αμυντικών της Βέρειας. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα της εστίας του Κούτρα για δεύτερη φορά και έτσι γίνεται το Βέρεια Λάρισα 0-2 ακριβώς στο 31ο λεπτό. Η ομάδα της Λάρισας κάνει 2 τα τερματά της με τον νερό Γρηγορίου που πανηγυρίζει τον γκολ μαζί με τους 2.000 περίπου θεατές. Παπαδόπουλος απέναντι το Λεκίδη και η απόκρουση από το Λεκίδη που κρατάει ανέπαφε την εστία της Λάρισας μια καλή στιγμή για την ομάδα της Βέρειας να μειώσει το σκορ ακριβώς στο 36ο λεπτό. Το δοσία της η βαθιά παλιά είναι για τον Καπρινιώτη. Γίνει το λάθος ο Καπρινιώτης απέναντι μέσα στην περιοχή από τον Κούτρα. Θέλει να πλασάρει και η μπάλα στο οριζόντιο δοκάριο. Ο Καπρινιώτης δεν θα καταφέρει όμως για δεύτερη φορά. Μια καλή στιγμή για την ομάδα της Λάρισας να κάνει 3 τερματά της ακριβώς με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την διακοπή του παιχνιδιού. Ο κύριος Θεοδωρακόπουλος, διευθυντής αναμέτρησης, τρέχει προς τον δεύτερο επόπτη, τον κύριο Αμπαρκιόλη από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει χτυπηθεί, φαίνεται στο μπράτσο, από την κείμενα που έχουν πετάξει στον αγωνιστικό χώρο οι φίλαθλοι της Βέρειας. Σαμαράς η παλιά για τον Παπαδόπουλο. Αυτός για τον Καρυπίδη. Καρυπίδης μέσα στην περιοχή. Συμπεθέρης. Μπάλα στον Καραγιάννη και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα με τον Καραγιάννη που την στέλνει στα δίχτυα της Λάρισας και μειώνει για την Βέρεια ακριβώς στο 50ο λεπτό. Βέρεια, Λάρισα 1-2. Ο Ζήλοφ θα κάνει το σουτ και η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία του Κούτρα. Γρηγορίου, η σέντρα. Πάρει την κεφαλιά ο Κακαζούκης και ο Ταρίσης μέσα από την περιοχή θα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι out. Εκτελέστηκε τον κορίο με τον Καραγιάννη. Κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο και πάνω στη γραμμή θα διώξει με κεφαλιά ο Γρηγορίου και θα σώσει την ομάδα του από μια βέβαιη παραβίαση. Θα στο πάρει ανάμεσα από δύο παίκτες. Θα δώσει για τον Πουλιόπουλο. Πουλιόπουλος που δεν έμπει μόνος του, θα ξεφύγει. Πουλιόπουλος κρατάει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ και θα αποκρούσει ο Γκρούτας και θα σώσει την ομάδα της Βέρειας από μια βέβαιη παραβίαση. Η φάση αυτή ακριβώς το 21ο λεπτό. Ενώ βλέπουμε ένα ακόμη σουτ από τον ίδιο παίκτη. Χωρίς ο... Στιγμές εντυπωσιακές, στιγμές που ξυπνούν μνήμες από το ένδοξο παρελθόν. Η Βασίλισσα ξύπνησε, είπαν κάποιοι. Η Βασίλισσα επανέρχεται, βροντοφώναξαν σήμερα οι 3.000 οπαδοί της που κατέκλυσαν το γήπεδο Καλοκορίου και έβαλαν τη δική τους φραγίδα στην υπόθεση της Ανόδο. Με άλλα λόγια, ξαναρχόμαστε.
Φάουλ με τον Μποζίλοβ για την ΑΕΛ. Εκτελείται. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα από τον Θανάση Παλαιολόγο, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα μετά το φάουλ που εκτέλεσε ο Μποζίλοφ. Ο Παλαιολόγος πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και στην κλειστή γωνία του Ψωμιάδη την έστειλε στα δίχτυα για να κάνει το Λίκη Λάρισα 0-1 ακριβώς στο 16ο λεπτό μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς παικτών και φιλάθλων. Είναι το λάθος από τον Μόσκο, θα κερδίσει την μπάλα ο Κυπαρίσης. Κυπαρίσης που έχει μπροστά τον αμυντικό, έρχεται και ο Παπουλίδης εκεί. Θα βγάλει τη σέντρα από τη δεξιά πλευρά, ο Καπρινιώτης με το πόδι και τελικά η απόκρουση από τον Ψωμιάδη που κρατάει το 0-1. Καπρινιώτης η μπαλιά είναι για τον Κυπαρίση που θα αφήσει για τον Μποζίλοφ. Μποζίλοφ έτοιμος να κάνει το σουτ, είναι όμως αδύναμο το σουτ και η μπάλα θα περάσει out. Το φάουλ από τον Μποζίλοφ. Δύο παίκτες ο τείχος εκτελείται. Η κεφαλιά από τον Παλαιολόγο και η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία του Ψωμιάδη. Μια καλή στιγμή για την Λάρισα να κάνει δύο τα τέρματά της. Κακαζούκης εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Μια καλή στιγμή για την ομάδα της Λάρισας να κάνει δύο τα τέρματά της. Ακριβώς το 61ο λεπτό ο Καζούκης στέλνει την μπάλα να χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ψωμιάδη και να χαθεί έτσι μια καλή ευκαιρία για να πετύχει το δεύτερο τέρμα η ομάδα της Λάρισας. Παπακώστας ανάμεσα από δύο παίκτες θέλει να ξεφύγει. Η παλιά είναι για τον Κακαζούκη. Το σούτ όμως από τον Κακαζούκη θα περάσει δίπλα από την εστία του Ψωμιάδη. Λαδάκης η παλιά είναι για τον Γεωργιάδη, αλλά είναι σε θέση offside. Τρεις παίκτες στο Λύκο. Τελικά ο Γεωργιάδης μες στην περιοχή τρέχει ο Ζάγκας. Θα βγάλει την σέντρα και τελευταία στιγμή ο Κεχαγιάς θα σώσει την ομάδα της Λάρισας. Ενώ βλέπουμε τον Λεκίδη να τρέχει προς τον δεύτερο υπόπτη, τον κύριο Κωνσταντινίδη από το σύνδεσμο Καβάλας και να διαμαρτύρεται. Ενώ βλέπουμε εκεί να υπάρχουν διαμαρτυρίες, ο Τάκης ο Παραφέστας, ο οποίος τρέχει να διαμαρτυρηθεί, έχει φύγει από τον πάγκο. Ο Ζάγκας τελικά μπαίνει μπροστά, προσπαθεί να κρατήσει τον προπονητή της ΑΕΛ που προσπαθεί να διαμαρτυρηθεί για το offside που δεν υπέδειξε ο κ. Κωνσταντινίδης και έχει ξεσηκώσει φύλλα αντιδράσεων από τους λαρισαίους φυλάδους, τους ποδοσφαιριστές αλλά και τον προπονητή, τον Τάκη Παραφέστα.
Ο Ζήλοφ, η σέντρα εκεί που είναι ο Θεοδωσιάδης. Θα κάνει το πλασέκο και μπαρίστε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0 για τη Λάρισα. Αλλά τελικά βλέπουμε όμως τον πρώτο επόπτη, τον κύριο Κουτσόπουλο, να έχει σηκώσει τη σημαία του. Τρέχουν οι παίκτες Λάρισα να διαμαρτυρηθούν. Ο κύριο Κουτσόπουλος έχει σηκώσει τη σημαία του και υποδεικνύει σε θέση offside τους προσθέσεις της Έλμη. Αποτέλεσμα τον γκολ να μην μετράει. Ο Ζήλοφ θα αλλάξει με τον Κοντοδήμο. Το σούτ από τον Ζήλοφ και η απόκρουση από τον Ζάικο και η μπάλα είναι corner. Το φάουλ εκτελείται με τον Ζέζουλα. Και η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα, είναι το Λάρισα Ποντιακός 0-1 με αυτό το χτύπημα φάουλ του Ζέζουλα από πολύ μακριά. Η μπάλα πέρασε από τα χέρια του Λεκίδη και κατέληξε στο παραθυράκι του και γίνεται έτσι το Λάρισα Ποντιακός 0-1 ακριβώς στο 18ο λεπτό. Το φάουλ για τη Λάρισα με τον Μοζίλοφ στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Καπρινιώτη και η μπάλα είναι στα δίχτυα, είναι η σοφάριση για την ΑΕΛ ακριβώς στο 28ο λεπτό. Ο Λέκος Καπρινιώτης ισοφαρίζει για την Λάρισα με την κεφαλιά μετά από την εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά από τον Μοζίλοφ. Πήδηξε πιο ψηλά ο επιθετικός της Λάρισας και κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ζάικου και να κάνει το Λάρισα Ποντιακός 1-1. Μοζίλοφ, η παλιά είναι για τον Παλαιολόγο. Απέναντι τον Ζάικο θα ξεφύγει ο Παλαιολόγος. Με το αριστερό θα κάνει το σούτ, την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, θα γυρίσει και ο Καπρινιώτης θα τη στείλει στα δίχτυα. Είναι το 2-1 για τη Λάρισα μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς παικτών και φιλάθλων. Το τι γίνεται στο στάδιο Αλκαζάρ δεν περιγράφεται. Η Λάρισα περνάει μπροστά στο σκορ με τον Αλέκο Καπρινιώτη που πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Κοντοδήμος, η παλιά είναι για τον Γεχαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το 3-1 για τη Λάρισα. Λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η Λάρισα κάνει 3 τα τερματά της με τον Νίκο Γεχαλιά που τρέχει τώρα προς τους φιλάθλους για να πανηγυρίσει μαζί τους τον γκολ που πέτυχε και δίνει το δικαίωμα στη Λάρισα να πανηγυρίζει την άνοδό της στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Ζιάνκας από πολύ μακριά θα δοκιμάσει το σουτ. Αποκρούσε τον πρωτοφύλακα στο Καπρινιώτη από κοντά. Η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι, στο δεξιό κάτω δοκάρι και θα χαθεί μια καλή ευκαιρία για τη Λάρισα να κάνει 4 τα τερματά της. Η φάση αυτή ακριβώς στο 50ο λεπτό για την ομάδα της Λάρισας. Ο Κιλίβης θα δοκιμάσει το σούτ από πολύ μακριά. Ο Λεκίδης κατά την αστεία θα βάλει το χέρι του και η μπάλα τελικά είναι κόρνερ. Αλλά ο λόγος άνοιξε την μπάλα, θα βγάλει την σέντρα εκεί που είναι ο Κυπαρίσης. Και η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα με την πλάτη. Ο Θωμάς Κυπαρίσης θα τη στείλει στα δίχτυα της αστείας του Ποντιακού και θα κάνει τον Λάρισα Ποντιακός 4-1 μέσα σε ένα κατάμεστο Αλκαζάρ που παίρνει φωτιά με τον γκολ του Θωμά Κυπαρίση που πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Ο Θωμάς Κυπαρίσης ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των φιλάθλων. Ο Δοσιάδης θα βγάλει την σέντρα από τα δεξιά εκεί που είναι ο Μποζίλοφ. Μποζίλοφ αστρώσει. Για τον Ιγκλέζο το σουτ και η μπάλα από τον Κυπαρίστη θα καταλήξει στα δίχτυα. Είναι το δεύτερο γκολ του Θωμά Κυπαρίστη στο σημερινό παιχνίδι. Το τι γίνεται στο Αλκαζάρ δεν περιγράφεται. Οι φιλάθλοι έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πανηγυρίζουν με τον Θωμά Κυπαρίστη που πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το σκορ γίνεται εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ. Λάρισα Ποντιακός 5-1. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Κοντούλα, τον διαιτητή της σημερινής αναμέτρησης. Το τι γίνεται στο Αλκαζάρ το βλέπετε. Δεν μπορούμε να σας περάσουμε τις σκηνές αυτές. Οι φιλάθλοι έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούν να πανηγυρίσουν την άνοδο της ομάδος, την άνοδο της ΑΕΛ στην δεύτερη εθνική κατηγορία.